Πρόκειται για τη Μαρία Καραβιά, η οποία είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης. Γεννήθηκε στην Αθήνα και αποφύτησε από τη Σχολή Θεάτρου του Γιώργου Θεοδωσιάδη το 1974 στην Αθήνα. Εμφανίστηκε σε κεντρικά θέατρα της Αθήνας, στην τηλεόραση και έκανε παρουσιάσεις στην κρατική ραδιοφωνία με θεατρικές και άλλες εκπομπές. Στα τέλη του 1989 εγκαταστάθηκε στο Βούπερταλ της Γερμανίας και το 1990 ίδρυσε το Ελληνικό Θέατρο Βούπερταλ, ανεβάζοντας θεατρικές παραστάσεις σε δύο γλώσσες, στα ελληνικά και στα γερμανικά. Το 2001 ιδρύει και από τότε είναι και πρόεδρος της πολιτιστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας και ΜΚΟ Θεάτρο Ανάβασης με έδρα την Καβάλα. Το 2005 διήθινε αναπτυξιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Λίβανο, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας για τις αναπτυσσόμενες οικονομικά χώρες που προωθεί το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος. Το πρόγραμμα αφορούσε την επαγγελματική κατάρτιση μέσω της μουσικής παιδείας με τη συνεργασία καθηγητών του Μουσικού Τμήματος του Ιωνίου Πανεπιστημίου και απευθυνόταν σε φοιτητές και σπουδαστές του Μουσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κάσλικ και του Κρατικού Οδείου του Λιβάνου. Υπήρξε μέλος της Παγκόσμιας Επιτροπής του Δικτύου Πολιτισμού του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού. Ας αναφερθούμε και στη φιλμογραφία της. Ξεκίνησε το 1971 με την ταινία «Μέρα καθημερινή». Την ίδια χρονιά έπαιξε στην ταινία «Εθελοντής στον έρωτα», «Ο Μανολιός στην Ευρώπη» και «Τη ζήλια στα καμώματα». Το 1972 συμμετείχε σε δύο ταινίες, «Αντάρτες των πόλεων», «Υποκράτης και Δημοκρατία». Το 1974 συμμετείχε στην ταινία «Εραστές του Ονείρου». Επίσης την ίδια χρονιά, το 1974, στην ταινία «Ψυχή και σάρκα» ή αλλιώς «Εσύ και εγώ». Το 1979 «Τζάκο Καβαλάρης». Το 1981 «Τροχονόμος Βαρβάρα». Το 1982 σε τρεις ταινίες «Νοκάουτ στον έρωτα», «Παντρεμένος με πεθερά» και «Στα Σαΐνια». Ενώ τελευταία της εμφάνιση στην ελληνική τηλεόραση και γενικότερα στον ελληνικό κινηματογράφο ήταν το 1988 στην ταινία «Φρόσο Φροσάρα» ως Ντόρα. Τη βλέπουμε πώς είναι σήμερα η όμορφη ηθοποιός. Πάντα όμορφη, δροσερή και γλυκιά. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και εγγραφή. Να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας.